Σηκώνομαι στις 5.30 ώρα το πρωί, αλλά συνήθως 6. Αναγκάζομαι να πάρω το αστικό, πράγμα το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για ένα παιδί το οποίο είναι 12 ή 13 χρονών. Πηγαίνεις. Πηγαίνω πρώτη γυμνασίου. Και από πού έρχεσαι? Από Βελόχυπου, Θεσσαλονίκης. 5.30 και 6 το πρωί, συνήθως δεν έχει ξημερώσει εκείνη την ώρα. Φαντάζεσαι το χειμώνα πώς θα μετακινήσει από δυτικά προς ανατολικά? Αναγκαστικά θα αναγκάζομαι να πηγαίνω με το αστικό. Το θέμα είναι ότι θα πηγαίνω σχολείο βράδυ και θα γυρνάω επίσης βράδυ. Πριν καλά-καλά χαράξει και θα επιστρέψει απόγευμα. Να πάμε λίγο για στους γονείς, να δούμε πόσο μπορεί να ανησυχούν οι γονείς για αυτή την κατάσταση. Καλή σας μέρα, είδαμε. Ορίστε. Λέω και τι μπορεί να γίνει, αν έχουν κάνει κάποια. Έχουν προχωρήσει κάποιες διαδικασίες. Για 5.30 ώρα νύχτα. Εκείνη την ώρα ακόμη είναι σε δράση. Κύριε Παζαλέ, εσείς από πού φέρνετε το παιδί σας? Από Νέα Μηχανιώνα. Καθημερινά. Και δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η ιστορία, γιατί έχουμε και τη δουλειά μας. Όταν είσαι εργαζόμενος, δεν μπορείς να χρεώνεσαι μια παιδεία η οποία πιστεύω ότι είναι δωρεάν για τους νέους. Και το μέλλον των νέων ποιο? Και αυτό ήταν και πέρσι, πάει και φέτος και πού θα πάει? Ήδη είναι Δευτέρα ηλικία ο γιος μου. Με αποτέλεσμα θέλει και είναι φόρτο εργασίας στο διάβασμα του επάνω. Αν ο χρόνος που θέλει, γιατί θέλει 3 λεωφορεία να πάρει, να κατεβεί στο IKEA, από το IKEA να πάει Ιπποκράτη, από Ιπποκράτη να πάει τη Σπηλαία, να έρθει εδώ. Θέλει 2 με 2,5 ώρες μόνο να έρθει και άλλο τύπο να γυρίσει. Αυτό ο χρόνος για ένα παιδί το οποίο θέλει το μέλλον να είναι δικό του. Τι μαχιάζεται. Δηλαδή πιστεύω ότι τα προβλήματα μόνο του παιδιού μου είναι γενικά όλων των παιδιών, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο αυτό να διαμαρτυρόμαστε για ένα καλύτερο το μέλλον των παιδιών μας. Τι λένε, για ρώτα και τι λένε οι αρμόδιοι, αν έχουν κανέναν άνθρωπο, έχουν μιλήσει με κανέναν και αν υπάρχει καμιά προοπτική επίλυσης. Έχουμε τον δήμαρχο του Πηλαίας Χορτιά, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, ο οποίος θα μας πει για ποιο λόγο έχουμε τη διακοπή μεταφοράς με λεωφορεία των μαθητών. Καταρχήν να πω ότι αυτό που ζουν σήμερα τα παιδιά είναι μια ντροπή για την πολιτεία, γιατί αντί να βρίσκονται μέσα στις σχολικές αίθουσες και να κάνουν τα μαθήματά τους, βρίσκονται στους δρόμους για να φωνάζουν για να μήπως ακούσει αυτή η κουφή πολιτεία. Και βέβαια να πω ότι. Ουσιαστικά με τη ρύθμιση του ουσιαστικά δεν ξέρω αν με ακούτε, να σας πω ότι με τη ρύθμιση που έγινε το 2011 καταργείται η μεταφορά των μαθητών και κινδυνεύουν αυτά τα σχολεία, το μουσικό σχολείο, να κλείσει. Δεν μιλάμε ότι θα έχει πρόβλημα, θα έχουν πρόβλημα οι μαθητές, αλλά θα κλείσει ένα σχολείο. Αυτό είναι το δράμα. Να σας πω λοιπόν ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε ως εξής. Με την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση, η μεταφορά των μαθητών ρυθμίζονταν χιλιομετρικά. Δηλαδή, αν η απόσταση του σπιτιού σου ήταν πέρα από κάποιο όριο, έπρεπε να μεταφέρω τα παιδιά. Ήταν λογικό, εύλογο και λειτουργήσε με επιτυχία για χρόνια. Έρχεται μια κοινή υπουργική απόφαση του 2011 και λυπάμαι να το πω ότι και από άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, τον πρώην συνάδελφο τον Πάρη τον Κουκουλόπουλο, η οποία ουσιαστικά καταργεί τη μεταφορά. Διότι κόβει τις αποστάσεις στα 3 και ρυθμίζει απόσταση από το σπίτι του μαθητή στη στάση, από τη στάση στο τέρμα μετεπιβίβασης και από το τέρμα στο σχολείο. Και θέτει χιλιομετρικά όρια. Εάν υπάρχει στην Ελλάδα μέρος που αυτά τα 3 χιλιομετρικά όρια να μπορούν να συμπέσουν για να υπάρχει μεταφορά μαθητών, ας έρθει ο Υπουργός να μου το πει και εμένα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι μια ντροπή. Η απόφαση αυτή έγινε καθαρά για οικονομίστικους λόγους. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μπαίνουν τέτοια κριτήρια όταν μιλάμε για μικρά παιδιά και όταν μιλάμε για ένα μουσικό σχολείο στο οποίο 14χρονα παιδιά πρέπει να κουβαλούν τα μουσικά τους όργανα και να σας πω ότι έρχονται από τη Χαλκιδική, έρχονται από τη Μηχανιώνα, από την άλλη άκρη και της Θεσσαλονίκης. Και υποτίθεται ότι αυτά τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν για να αναδεικνύουν ταλέντα, να βγάζουν ιδιαίτερες δεξιότητες των παιδιών. Και στην Αθήνα το ίδιο γίνεται, μην νομίζετε. Και εδώ αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτά τα σχολεία. Το θυμάστε, τα αναδεικνύαμε και παλιά, με το μουσικό Λύκειο Παλίνης. Μα το πρόβλημα είναι κοινό, δεν είναι. Τα ίδια προβλήματα ακριβώς. Ξέρετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μικρά παιδάκια τα οποία υποτίθεται ότι θα υπηρετήσουν τον πολιτισμό και τα βάζουμε από την πρώτη στιγμή να αντιπαρατίθεται με το κράτος. Και θα σας πω και το άλλο, ότι να ήταν για 10.000 σχολιά θα το καταλάβαινα. Μιλάμε για μετρημένα σχολιά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή και το οικονομικό μέγεθος είναι ασήμαντο. Εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση προσωπικά στο Υπουργείο, μεταφέροντας και τις φωνές των παιδιών αυτών. Ακριβώς. Να λυθεί σήμερα κιόλας το κύριε πρόβλημα. Δήμαρχε, είναι λίγα τα σχολιά. Αφήστε να ακούσουμε δύο νότες ακόμα και να κλείσουμε με αυτές, αφού σας καλημερίσουμε. Εμείς το ξέρουμε, το πρόβλημα το έχουμε αναδείξει. Να ακούσουμε λίγο το μικρόφωνο στα παιδιά, λίγο. Παιδιά, ελάτε. Να δώσουμε το μικρόφωνο στα παιδιά, σας παρακαλώ να δυναμώσετε τη φωνή τους, ώστε να φτάσει στα αυτιά αυτό που δεν θέλουν να την ακούνε. Ελένη, μου βάλε λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο στις κιθάρες εκεί στα παιδιά, να ακούσουμε δύο νότες και να φύγουμε. Ρίζω τις μάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία.
ιστορία σας ανήκει. Σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Με ένα μονάχο στο παρόν μου να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνέπειες του νόμου.